Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η τουρκική κυβέρνηση υπέβαλε σήμερα επίσημο αίτημα για την ένταξή της ως πλήρους μέλους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθής ποια είναι η θέση της Ελλάδας στο αίτημα αυτό της Τουρκίας, είπε ότι η Ελλάδα περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις των κοινοτικών εταίρων της για το θέμα αυτό. Το απόγευμα εκδηλώθηκαν επίσημες αλλά και ανεπίσημες αντιδράσεις στους κόλπους της κοινότητας για το τουρκικό αίτημα της πλήρους ένταξης στην ΕΟΚ. Όπως μετέδωσαν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, το αίσθημα στις Βρυξέλλες είναι ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί η τουρκική ένταξη. Η Βελγική Προεδρία, δια του Υπουργού Εξωτερικών Λέο Τίντεμανς, επισημαίνει ότι η τουρκική αίτηση θα εξεταστεί χωρίς δυσμενείς διακρίσεις στις 27 Απριλίου στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο και το οποίο θα πρέπει με απλή πλειοψηφία να αποφασίσει αν θα πρέπει να διαβαστεί η τουρκική αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γνωμοδοτήσει. Στις επίσημες αντιδράσεις περιλαμβάνεται και η θέση της Βρετανικής κυβέρνησης, η οποία κατέστησε σήμερα σαφές με δηλώσεις τόσο του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών Σερ Τζέφρι Χάου, όσο και της Υφυπουργού Λίντα Τσόκερ, για ένα μόνο από τα προβλήματα εκείνο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, ότι η Τουρκία έχει ακόμα μακρύ δρόμο να διανύσει έως ότου η δημοκρατία και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φτάσουν στο επίπεδο που απαιτεί η ΕΟΚ για να αποδεχθεί την ένταξή της στην κοινότητα. Τη μεγάλη απροθυμία των ευρωπαϊκών κρατών να δεχθούν την τουρκική ένταξη στην ΕΟΚ επισημαίνουν και όλες σχεδόν οι αγγλικές και βελγικές εφημερίδες. Τέλος, στα δημοσιεύματα σημειώνεται ότι οι αντιδράσεις για την τουρκική ένταξη δεν εκδηλώνονται μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τη Δανία και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Και προστίθεται ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι ευχαριστημένες, γιατί η έντονη ελληνική αντίδραση τις διευκολύνει στο να καθυστερούν την τουρκική αίτηση. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός, αναγγέλλοντας την υποβολή της αίτησης στην ΕΟΚ, είπε ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συνδικαλιστικές οργανώσεις, με δηλώσεις των ηγετών τους, επισημαίνουν την ανάγκη να αποκατασταθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Ενώ ο Τούρκος Πρωθυπουργός παραδέχθηκε έμεσα ότι παραβιάζονται οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Νεότερα τηλεγραφήματα αναφέρουν ότι στη Βόνη τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση αντέδρασαν συγκρατημένα και επιφυλακτικά στην αίτηση της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΟΚ. Ο δυτικογερμανός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η Τουρκία πρέπει πρώτα να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στην κοινότητα. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Βουλής, δυτικογερμανός σοσιαλδημοκράτης βουλευτής, δήλωσε ότι η αίτηση έρχεται σε στιγμή ακατάλληλη. Η εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών δήλωσε ότι η ένταξη της Τουρκίας θα σήμαινε μια πρόσθετη επιβάρυνση για την ΕΟΚ. Επιφυλάξεις διατύπωσαν και οι δύο μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Βουλή, η Σοσιαλιστική και η Χριστιανοδημοκρατική. Στη Βόνη και πάλι δημοσιογραφικοί κύκλοι σχολίασαν ότι η Δυτική Γερμανία με περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια ανέργους δεν βλέπει με καλό μάτι την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΟΚ. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων με ανακοίνωσή της τονίζει ότι είναι σταθερά αντίθετη στο αίτημα αυτό της Τουρκίας και προσθέτει ότι η τουρκική κυβέρνηση κοφεύει στις πολλαπλές διεθνείς πιέσεις και συνεχίζει να αρνείται στον τουρκικό λαό τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δέχτηκε το πρωί στο Καστρί τον Αμερικανό βουλευτή Τζον Πόρτερ, που βρίσκεται στην Ελλάδα για ιδιωτική επίσκεψη. Η συνάντηση έγινε με αίτηση του Αμερικανού βουλευτή, ο οποίος είναι μέλος των σημαντικών επιτροπών της Βουλής που ασχολούνται με θέματα πιστώσεων και εξωτερικής βοήθειας. Από αύριο αρχίζει η ομαδική έξοδος των κατοίκων από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία για το γιορτασμό του Πάσχα. Λόγω του άστατου καιρού, τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι κατάλληλα συντηρημένα για να αποφευχθούν τροχαία δυστυχήματα. Άρχισαν από το μεσημέρι να εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια των επιβατικών πλοίων μετά την αναστολή της απεργίας που αποφάσισε ομόφωνα η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, της ΠΝΟ δηλαδή. Η απόφαση για την αναστολή της απεργίας ελήφθη μετά από επανεκτίμηση της όλης κατάστασης και των προβλημάτων που είχαν ανακύψει για το κοινωνικό σύνολο. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Στάθης Αλεξανδρής είχε δηλώσει ότι εφόσον οι απεργοί επανέλθουν στην εργασία τους, θα αποσύρει την επίμαχη τροπολογία του νομοσχεδίου. Λόγω της αυξημένης κίνησης, παρακαλούνται οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν πρώτα με τα τηλέφωνα 41 72 670
41-72-657 και 45-11-311. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 41-72-670, 41-72-657 και 45-11-311. Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον Υφυπουργό Εμπορίου Γιώργο Δασκαλάκη το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό του συνδικαλιστικού κινήματος των εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών. Με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται η σωστή και δημοκρατική γραμμή των πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και τρίτοβαθμίων ενώσεων, ορίζονται οι κανόνες για την εγγραφή και διαγραφή των μελών, καθιερώνεται εκλογικό βιβλιάριο και ενιαίο εκλογικό σύστημα για την εγγύηση του αδιάβλητου των εκλογών και εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια στους πόρους και τα βιβλία των επαγγελματικών οργανώσεων. Νέα θεσμικά μέτρα για μια μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη εθνική τουριστική πολιτική εξήγηλε σήμερα ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Αντώνης Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα, θεσμοθετείται επίσημα το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού. Συστήνονται τοπικοί οργανισμοί τουρισμού ανάλογα με τις κατατόπους ανάγκες. Διευρύνεται το ξενοδοχειακό επιμελητήριο με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών του κλάδου. Εξυγχρονίζεται η τουριστική νομοθεσία. Αναδιοργανώνεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Παραχωρούνται με πληστηριασμού σε ιδιώτες αντιοικονομικές τουριστικές μονάδες του Δημοσίου. Υποχρεώνονται τα ξενοδοχεία και τα πρακτορία να υποβάλουν εβδομαδιαία κατάσταση εισπράξεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφέρονται οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων στο Υπουργείο Παιδείας. Στον εξωτερικό χώρο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζορτζ Σούλτς, κατά τη σημερινή συνάντησή του στη Μόσχα με το Σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, του επέδωσε επιστολή του Πρόεδρου Ρέγκεν, με την οποία ο Σοβιετικός ηγέτης προσκαλείται να επισκεφθεί επίσημα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη απάντηση του κυρίου Γκορμπατσόφ στην πρόσκληση αυτή ήταν ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι αποτελεί η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε 4 εκτός προγράμματος συναντήσεις με τον Σοβιετικό ομολογό του, τον Έντβαρντ Σεβαρντνάντζε και τον Πρωθυπουργό Νικολάη Ρίσκοφ. Για τις συναντήσεις αυτές, ο κ. Σούλτς, όπως μεταδίδει το Reuters, ενημέρωσε αμέσως τον Αμερικανό Πρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τις ειλικρινείς και λεπτομερείς. Ο χριστιανοδημοκράτης εντολοδόχος πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Όσκαρ Λουίτζι Σκάλφαρο, παραιτήθηκε απόψε της προσπάθειάς του να σχηματίσει κυβέρνηση 4 μόλις μέρες μετά το διορισμό του, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές τον ερχόμενο Ιούνιο. Νωρίτερα, ο κ. Σκάλφαρο συναντήθηκε με τον πρόεδρο Κοσίγκα, στον οποίο δήλωσε ότι αδυνατεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Στο Λίβανο, τα συριακά στρατεύματα επέκτηναν σήμερα την παρουσία τους και αναπτύχθηκαν από τα δυτικά στα νότια της Βηρυτού, φτάνοντας λίγα χιλιόμετρα πριν τη Σιδώνα. Οι κινήσεις αυτές των Σύρων γίνονται σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου μεταξύ Παλαιστινίων και Σιητών. Ένταση, ωστόσο, επικρατούσε σήμερα και στη δυτική Βηρυτό, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν και άλλους Άραβες που πρόσκυνται στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Τέλος, στη μουσουλμανική δυτική Βηρυτό, 3 άτομα σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν όταν άγνωστοι έριξαν ράβδους δυναμίτιδας και κάλεσαν έτσι 6 εκρήξεις σε πολύ συχνά στην περιοχή. Στην Αίγυπτο, το Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο του Προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ κέρδισε τις εκλογές της 6ης Απριλίου με συντριπτική πλειοψηφία σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Διατηρεί έτσι το κόμμα αυτό 345 από τις 458 έδρες του Κοινοβουλίου, ενώ στην προηγούμενη Βουλή κατήχε 391 έδρες. Και μια ανακοίνωση ειδοποιείται ο Αθανάσιος Βαραβέρης του ΣΑΒΑ να επικοινωνήσει με το σπίτι του στο Λουτράκι στον αριθμό 07-41-42-944 για σοβαρή οικογενειακή του υπόθεση. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα για τον Αθανάσιο Βαραβέρη 07-41-42-944. Να σας θυμίσουμε ότι αύριο στον εσωτερικό δάκτυλο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που ο αριθμός τους λήγει σε 1, 2, 3, 4 και 5. Και να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Ιερόπουλο για τα νέα για τον καιρό. Θα συνεχιστούν και το επόμενο διήμερο οι βοριάδες, ενώ παράλληλα δεν θα λείψουν και τα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Πιο αναλυτικά για σήμερα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα νότια. Αλλά θα υπάρχουν και διαστήματα βελτίωσης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Στα δυτικά μέτρη, στα ανατολικά ισχυρή και στο Αιγαίο τοπικά πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στη βόρεια παιδινή Ελλάδα από 6 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου, στις δυτικές παιδινές περιοχές από 9 μέχρι 17 βαθμούς και στα υπόλοιπα παιδινά από 8 μέχρι 15 βαθμούς.
Η Καλαμάτα θα έχει νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες, θα υπάρχουν όμως και διαστήματα με βελτίωση. Οι άνεμοι θα πτέουν βόρειοι μέτρη και η θερμοκρασία θα γυρνάει στην πόλη από 9 μέχρι 15 βαθμούς. Και στην Αττική προβλέπεται συννεφιά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, αλλά και διαστήματα με βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κεμαθεί μεταξύ 9 και 14 βαθμών. Και στην περιοχή Θεσσαλονίκης προβλέπεται νεφώσεις με βροχή, αλλά θα υπάρχουν και εδώ διαστήματα με βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βορειοανατολική μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 8 μέχρι 12 βαθμούς. Την Μεγάλη Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά. Μετά το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στη Δυτική Ελλάδα μέτρη και στην Ανατολική μέχρι ίσχυρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στις δυτικές περιοχές. Το επόμενο δελτίο μας είναι στις 6 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.